Γεια σας φίλοι μου. Σήμερα θα κάνουμε ένα βίντεο για το ταξίδι στον χρόνο και θα σας πω ορισμένα πράγματα για να καταλάβουμε τι είναι η πέμπτη διάσταση. Καταρχήν θέλω να καταλάβετε ότι όλοι μας είμαστε χρονοταξιδιώτες, εκ φύσεως. Η συνείδησή μας δηλαδή ταξιδεύει ανά ταχύτητες Planck μέσα από ορισμένα fractals θα λέγαμε, μέσα από ορισμένα frames θα λέγαμε, έτσι όπως να φτιάχνει μια γραμμή, όπως βλέπουμε εμείς στο γραμμικό χρόνο και έτσι να καταλαβαίνουμε εμείς ότι πηγαίνουν κάποια πράγματα με τη σειρά, με κάποια διαδικασία στην τρίτη και τέταρτη διάσταση. Για να εξηγήσουμε λίγο τι είναι τρίτη και τέταρτη διάσταση, θέλω να σας πω ότι η τρίτη διάσταση είναι αυτές οι τρεις διαστάσεις του Ευκλήδη και η τέταρτη διάσταση, τα λέγαμε, είναι τρεις διαστάσεις του Ευκλήδη μαζί με τον χρόνο. Άρα στην πραγματικότητα εμείς είμαστε τεταδιάστατα όντα, γιατί εμείς αντιλαμβανόμαστε το χρόνο σαν μνήμη, σαν παρελθόν, σαν μέλλον. Ενώ τα ζώα είναι τελείως τρισδιάστατα θα λέγαμε όντα, όπου δεν αντιλαμβάνονται τόσο πολύ το χρόνο και αντιλαμβάνονται πιο πολύ το τώρα. Καθώς περνάμε από την τρίτη, θα λέγαμε πυκνότητα συνείδησης, που η πυκνότητα συνείδησης είναι πόσο πολύ φως μπορεί και διατηρεί μέσα η μορφή και αναλόγως το φως, την πυκνότητα φωτός που έχουμε, τόσο πολύ εξαπλώνουμε συγκεκριμένες ιδιότητες. Αντιλαμβανόμαστε περισσότερο συγκεκριμένα πράγματα λόγω της φωτεινότητας που έχουμε μέσα μας και ξεδιπλώνουμε συγκεκριμένες αρετές και δυνάμεις. Άρα αυτή τη στιγμή εμείς προχωράμε, θα λέγαμε, από την τρίτη πυκνότητα συνείδησης προς την τέταρτη. Αυτό δεν σημαίνει ότι υπάρχουν πάρα πολλά είδη ανθρώπων που ακόμα μπορεί να παίζουν το δικό τους ρόλο. Όπως και από τα τσάκρα μας είναι ενεργοποιημένα θα λέγαμε τα τρία και πολλοί άνθρωποι περνάνε από το τρίτο τσάκρα στο τέταρτο. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι καθώς εμείς ανεβαίνουμε τις διαστάσεις, καθώς εμείς εξελισσόμαστε, ας το πούμε γραμμικά, έρχεται η ώρα που τελειώνει αυτό το γραμμικό, η γραμμική έννοια του χρόνου όπως ξέρουμε, του 3D και μπαίνουμε σε μια κβαντικής φύσεως κατάσταση, ημιφυσικά θα λέγαμε. Σας έχω δώσει σαν εικόνα, θα λέγαμε, ένα σχεδιάγραμμα που πάνω σε αυτό θα ξεκινήσω να σας πω για το ταξίδι του χρόνου. Όταν μπαίνουμε στην πέμπτη διάσταση, καταλαβαίνετε ότι έχουμε τόσο πολύ ρευστότητα που ζούμε, θα λέγαμε, κβαντικά και μπορούμε συνειδησιακά, θα λέγαμε, να περάσουμε ακόμα σε ένα άλλο εστιακό σημείο για να μπορούμε να αντιλαμβανόμαστε πολλούς χωροχρόνους μαζί. Αυτό λέμε ότι κάνει και η ψυχή μας, θα λέγαμε, το αιτιατό σώμα. Όταν φτάσει στις ανώτερες, θα λέγαμε, βαθμίδες στη συνείδησή μας, μπορούμε και μπαίνουμε συνειδησιακά στην πέμπτη διάσταση και έτσι βλέπουμε πολλαπλές πραγματικότητες που παίζει, θα λέγαμε, η ίδια η ψυχή μας. Γι' αυτό λέμε πάντοτε ότι η ψυχή μας έχει πολλές εσαρκώσεις, γιατί δεν έχει τον χρόνο όπως τον αντιλαμβανόμαστε εμείς. Ο χρόνος στην πραγματικότητα δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα side effect, έτσι, μια απόρρεια της συνείδησής μας καθώς οδεύει από frame σε frame, οδεύει από παράλληλη πραγματικότητα σε παράλληλη πραγματικότητα. Όμως εμείς τώρα, σε αυτήν την εξελιτική κατάσταση που είμαστε, προχωράμε αφού είμαστε στην τέταρτη, θα λέγαμε, διάσταση και στην τρίτη με τέταρτη πυκνότητα συνείδησης, όλη αυτή την επέκτασή μας στην τέταρτη διάσταση. Όταν λέω τέταρτη διάσταση, φίλοι μου, εννοώ ότι θα βιώνουμε όλο και πιο ρευστό το χρόνο μέχρι να μπούμε στην πέμπτη. Ο χρόνος δηλαδή από γραμμικός θα αρχίζει να σπάει, να γίνεται ρευστός και να μην έχει την ίδια διαδικασία. Θα έχουμε ένα άμεσο κάρμα περίπου, θα έχουμε έναν άμεσο συγχρονισμό, θα καταλαβαίνουμε τι είναι ο συγχρονισμός, θα βλέπουμε πώς αλλάζουν οι παράλληλες πραγματικότητες, θα καταλαβαίνουμε ότι έχουμε πολλά παρελθόντα και πολλά μέλλοντα αναλόγως τη συνειδησιακή κατάσταση στην οποία είμαστε στο τώρα. Ένας άνθρωπος στο τώρα, αναλόγως σε ποια δόνηση είναι, μπορεί και έχει τα δικά του, θα λέγαμε, παρελθόντα. Και όταν λέμε το δικό του παρελθόν, μπορεί να γεγονότα στη ζωή του να του φαίνεται τελείως διαφορετικά από ό,τι του φαινόταν πριν. Παραδείγματος χάρη, μπορεί να έχει μια αρνητική προσέγγιση σε ένα γεγονός και τώρα να βλέπει μια θετική προσέγγιση στο ίδιο γεγονός. Θα μου πείτε, μα το γεγονός είναι ίδιο. Όμως, φίλοι μου, στην πραγματικότητα κάθε αλλαγή είναι ολική αλλαγή.
είναι ένα άλλο σύμπαν. Γιατί το σύμπαν δεν υπάρχουν μερικές αλλαγές. Υπάρχουν πολλαπλά σύμπαντα. Έτσι λοιπόν θα ήθελα να σας μιλήσω τώρα για την έννοια του χρονοταξιδιού, του ταξιδιού στο χρόνο, που ούτως ή άλλως κάνει η πεμπτοδιαστατική μας, θα λέγαμε, φύση μας. Αυτό που λέμε ανώτερος εαυτός μας, αυτό που λέμε ψυχή μας. Γι' αυτό τι κάνουμε εμείς, για να μπορέσουμε να συνειδητοποιήσουμε αυτά τα πράγματα, πρέπει να βγούμε έξω από τα όρια, τους φραγμούς, θα λέγαμε, του μέσου ανθρώπου αυτής της εποχής, για να μπορούμε να συλλάβουμε την κβαντική φύση των παραλλήλων πραγματικοτήτων. Σε αυτό το σχεδιάγραμμα λοιπόν που έχω μπροστά μου, σας δείχνω εδώ πέρα το πρώτο ταμπλό που λέει τρίτη τέταρτη διάσταση και είναι ο γραμμικός φυσικός νους, όπου κάθε τετραγωνάκι δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια παράλληλη πραγματικότητα, ένα frame που σε ταχύτητες Planck, θα λέγαμε, η συνείδησή μας περνάει και εμείς έχουμε την έννοια αυτή που βλέπουμε του γραμμικού χρόνου. Βλέπετε λοιπόν, φίλοι μου, ότι στο γραμμικό χρόνο έχουμε ένα παρελθόν, από όσο ξέρουμε, και όλη η κατεύθυνσή μας είναι μια οριζόντια, μια ευθεία. Γι' αυτό λέμε και γραμμικός χρόνος. Μέσα στις παράλληλες πραγματικότητες λοιπόν, αυτό που αντιλαμβάνεται ο φυσικός νους είναι μια ευθεία γραμμή που καταλήγει σε ένα μέλλον και ένα παρελθόν. Δίπλα, δεξιά, όπως βλέπετε την εικόνα, γράφω πέμπτη διάσταση κβαντικός νους. Εφόσον περάσουν τα χρόνια και η ανθρωπότητα έχει κάνει αυτά που πρέπει να κάνει στην τέταρτη διάσταση και γίνει τόσο ρευστός, θα λέγαμε, ο χρόνος που θα μπορούμε πιο όμορφα και πιο ωραία να ζούμε πιο πολύ στο τώρα, γιατί όταν ζούμε πιο πολύ στο τώρα, τόσο φεύγει ο χρόνος, δεν υπάρχει ο χρόνος. Έτσι γίνεται πιο ρευστός, θα λέγαμε, κάθε φορά που πλησιάζουμε στο τώρα. Έτσι θα μεγαλώσουν οι ηλικίες της εσαρκώσεώς μας, έτσι θα μικρύνουν οι αντιστάσεις και θα έχουμε πάρα πολλά πράγματα, έτσι, πάρα πολλά side effect από την εξέλιξή μας μέσα στην τέταρτη αυτή διάσταση την οποία διανύουμε και είμαστε στις αρχές αυτόν τον καιρό. Αυτό δεν πάει να πει πως ορισμένοι άνθρωποι έχουν συλλάβει και έχουν φτάσει συνειδησιακά, θα λέγαμε, την πέμπτη διάσταση και μπορούν και δουλεύουν μέσα σε εκείνα τα επίπεδα. Θέλω να πω λοιπόν, στο δεξί σας αυτό σχήμα βλέπετε στην πραγματικότητα, πετάει ειδοποιήσεις ο υπολογιστής, βλέπετε στην πραγματικότητα, φίλοι μου, ότι ενώ είναι παράλληλες πραγματικότητες, ενώ έχουμε τις παράλληλες πραγματικότητες, από το ένα ταμάκι, βλέπετε, δεν πηγαίνει στο επόμενο ακριβώς, παρά μπορεί και διανύει το τρίτο, θα λέγαμε, ταμάκι ή το δεύτερο ταμάκι και όχι αμέσως στο επόμενο. Επίσης μπορεί και αλλάζει, θα λέγαμε, χρονογραμμές. Κάθε χρονογραμμή την έχω σημειώσει με το 1, το 3, το 2, το 4, το 5 και αναλόγως σε ποια χρονογραμμή, θα λέγαμε, είμαστε, σε ποιον ταμάκι είμαστε, βλέπετε ότι η γραμμή προς τα πίσω βλέπουμε ένα άλλο παρελθόν από αυτό που έχει μια γραμμή διαφορετική. Έχω λοιπόν δείξει εδώ πέρα, σε αυτή εδώ πέρα, θα λέγαμε, τη γραμμή, σε αυτό το σχεδιάγραμμα, πώς μπορεί και κάνει τα κβαντικά άλματα, θα λέγαμε, η συνειδητότητά μας, και δεν αντιλαμβανόμαστε σαν τώρα το γραμμικό χρόνο, σαν τώρα έχουμε περάσει πολλά τετραγωνάκια. Και επίσης σε αυξημένη δόνηση ή σε πιο χαμηλή δόνηση μέσα στην πορεία που κάνουμε. Έτσι βλέπουμε ότι σε κάθε κυκλάκι που έχω βάλει εκεί πέρα, ένα σημείο, θα λέγαμε, τώρα, το οποίο εμείς έχουμε εστιάσει και συνειδητοποιούμε αυτή τη στιγμή που είμαστε, όταν γυρίσουμε πίσω θα βρούμε ένα άλλο παρελθόν και κάθε φορά το οποίο πηγαίνουμε και μένουμε σε ένα κβαντικό άλμα, αναλόγως που είναι, βλέπουμε ότι έχει και ένα καινούριο μέλλον και ένα καινούριο παρελθόν, φίλοι μου. Με αυτή την έννοια της ρευστότητας κάθε φορά είμαστε διαφορετικοί. Είμαστε ο κανένας, είμαστε ότι δεν ξέρω ποιος είμαστε κάθε φορά, γιατί είμαστε τόσο τεράστιοι, γι' αυτό και είναι συναρπαστικό μετά το παιχνίδι να μπορούμε να διαλέγουμε πραγματικότητες. Έτσι δεν χρειάζεται να τα βάζουμε στη σειρά τα πράγματα όπως κάνει σαν τον ντόμινο ο φυσικός μας νους, αλλά μπορούμε λόγω συχνότητας να φέρνουμε αποτελέσματα που δεν μπορούν ποτέ να τα συλλάβει με την γραμμική έννοια ο φυσικός νους. Είναι τα λεγόμενα, θα λέγαμε, παντικά άλματα, θαύματα ή να μπαίνουμε σε παράλληλες πραγματικότητες οι οποίες φαίνονται αφύσικες για την ταχύτητα, τη γραμμική του φυσικού νου.
Ελπίζω να τα λέω εύκολα για να τα καταλαβαίνετε. Καθίστε και δείτε μετά με την ησυχία σας ξανά το βίντεο και ξανά τα σχήματα για να έχετε μια πιο πλήρη κατανόηση. Προχωράμε λοιπόν παρακάτω και πάμε τώρα στη ζωή μας, στην εσάρκωσή μας μέσα, φίλοι μου. Βλέπετε ότι στο πρώτο ταξίδι στον χρόνο έχω γράψει, είναι το normal ταξίδι στον χρόνο. Αυτό το normal ταξίδι στον χρόνο που βλέπει ο φυσικός νους, με από την τρίτη και τέταρτη διάσταση. Ότι είμαστε βρέφοι, μετά παιδιά, μετά είμαστε οι νέοι, μετά είμαστε μεσήλικας, μετά είμαστε ηλικιωμένοι. Αυτά τα 5 θα λέγαμε στάδια έχω βάλει για να μπορούμε να δουλέψουμε καλύτερα και να συλλάβουμε ορισμένες έννοιες. Έχουμε χωρίσει σε 5 θα λέγαμε στάδια τη ζωή μας. Βλέπουμε λοιπόν ότι αυτό είναι το normal ταξίδι στον χρόνο. Έτσι το καταλαβαίνουμε. Γεννιόμαστε, είμαστε βρέφοι και περνάμε τη ζωή μας, έτσι. Και όλοι από νέοι γινόμαστε γέροι. Κάνει και ζέστη σήμερα. Λοιπόν, προχωράμε παρακάτω και λέμε το δεύτερο παράλληλο ταξίδι στον χρόνο. Τι σημαίνει το παράλληλο ταξίδι στον χρόνο? Ας πούμε ότι οι εφευρέτες βρίσκουν μια μηχανή, θα λέγαμε, που μπορείς να ταξιδεύεις στον χρόνο. Πάνω σας έχω την πραγματική, θα λέγαμε, την φυσιολογική κατάσταση, το 1, το 2, το 3, το 4 και το 5. Βλέπετε όμως ότι λείπει στο 4. Ας πούμε ότι στο 4 κάνουμε ένα ταξίδι με αυτή την χρονομηχανή και πάμε πίσω στο παρελθόν. Βλέπουμε λοιπόν εκεί πέρα ότι μόλις πηγαίνουμε πίσω στο παρελθόν, έχω σχηματίσει μια άλλη γραμμή από κάτω, άλλα τετραγωνάκια, άλλη χρονογραμμή, όπου το 1 είναι κανονικό, αλλά στο 2, εκεί που πάει ο άλλος, θα λέγαμε αυτός μας, από την πρώτη χρονογραμμή, βλέπετε ότι είναι το 2 και το 4 και ότι λείπει από πάνω. Θέλω να συλλάβετε λοιπόν ότι κάθε φορά που εμείς φτιάξουμε το οτιδήποτε, μια χρονογραμμή ή μια πύλη η οποία μπορεί να πηγαίνουμε στο παρελθόν με το φυσικό σώμα μας, δηλαδή ολική, θα λέγαμε ένα ολικό ταξίδι, στην πραγματικότητα δεν είναι το πραγματικό ταξίδι πίσω στον χρόνο, αλλά σε μια παράλληλη πραγματικότητα. Σε μια παράλληλη πραγματικότητα που μοιάζει, θα λέγαμε, με τη δική μας και όταν ήμασταν παιδιά, σαν μεσήλικας, ερχόμαστε και βλέπουμε τον εαυτό μας σε παιδί. Φεύγω εγώ λοιπόν με τη χρονομηχανή και πάω και συναντάω τον εαυτό μου σαν παιδί. Εκείνη την ώρα το παιδί έχει συναντήσει εμένα και η πορεία που θα κάνει το παιδί είναι αυτή που έχει συναντήσει τον μελλοντικό εαυτό του. Εγώ από την άλλη, όταν γυρίσω πίσω ξανά στη δική μου, θα λέγαμε, χρονογραμμή, δεν θα δω τα αποτελέσματα αυτής της συνάντησης, αλλά θα δω την δική μου εξαφάνιση τόσο καιρό από εκείνη τη χρονογραμμή την οποία έπαιζα. Αυτά που βλέπετε λοιπόν στις ταινίες δεν γίνονται, φίλοι μου, να μπορείς να πειράξεις το παρελθόν και να αλλάξεις, θα λέγαμε, το μέλλον. Γιατί πάντοτε προχωράνε παράλληλα αυτά τα δύο, θα λέγαμε, πράγματα. Έτσι τώρα συλλαμβάνετε ότι κάθε φορά που εμείς λέμε πάμε στο μέλλον, πάμε σε ένα παράλληλο στο παρελθόν, πάμε σε ένα παράλληλο παρελθόν και εκείνη η γραμμή αυτού του εαυτού που βλέπουμε μπορεί να μοιάζει με το δικό μας, αλλά έχει διαφορετική εξέλιξη και όχι αυτή που θα διανύσουμε εμείς όταν γυρίσουμε πίσω. Στην πραγματικότητα δηλαδή δεν υπάρχει τέτοιου είδους ταξίδι στο παρελθόν. Επίσης, κάθε φορά που φεύγουμε από κάτι και ξαναγυρίζουμε, έχει διανυστεί, θα λέγαμε, εκεί πέρα ένα είδος, θα λέγαμε, εξέλιξης. Οπότε, αν ξαναφεύγουμε από ένα σημείο της πόλης, θα λειτουργεί καλά ή εξελιτικά η πόλη ή η γειτονιά μας και είναι σαν να ξαναγυρίζουμε εκεί. Δεν θα το βρούμε ποτέ, μα ποτέ, στο ίδιο σημείο όπως δίνουν τα έργα, ότι πηγαίνουμε ακριβώς σημείο που φύγαμε, φίλοι μου. Θα πάμε σε ένα άλλο σημείο και είτε ένα δευτερόλεπτο έχουμε χαθεί, είτε 30 δευτερόλεπτα έχουμε χαθεί, δεν θα είναι ποτέ όμως το ίδιο σημείο που θα γυρίσουμε πίσω. Γι' αυτό σας λέω, επειδή είναι διαχωρισμένες οι παράλληλες πραγματικότητες, το μόνο που θα κάνουμε είναι βάσει της δικής μας, θα λέγαμε, ένωσης με τον εαυτό μας που είναι παιδί, αυτός ο άλλος εαυτός μας που είναι παιδί θα διανύσει μια άλλη χρονογραμμή. Όχι όμως ότι διανύσουμε, θα λέγαμε εμείς. Βεβαίως, πάντοτε έχουμε την ικανότητα να συνδεόμαστε και να παίρνουμε πληροφορίες από τους παράλληλους, μελλοντικούς και παρελθοντολογικούς εαυτούς μας. Προχωράμε παρακάτω
Και πάμε εκεί που γράφω το νούμερο 3, το κανονικό ταξίδι στο χρόνο. Το κανονικό ταξίδι πίσω στο χρόνο. Βλέπετε από εκεί πέρα έχω κάνει τη χρονογραμμή και από το νούμερο 6 θα λέγαμε ή το νούμερο 5, όπως βλέπω, ηλικιωμένος, προχωράει πίσω θα λέγαμε και πηγαίνει στο νούμερο θα λέγαμε 3. Εκεί αν δείτε έχω τραβήξει μια γραμμή που ξαναπηγαίνει μπροστά και δεν έχω βάλει τίποτα άλλο. Αυτή η πραγματική έννοια του να γυρίσεις πίσω στον χρόνο, φίλοι μου, το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να ξαναγυρίσουμε πίσω στη χρονική γραμμή. Όμως θα έχουμε αμνησία, δηλαδή εκείνη την ώρα που θα πάμε πάλι πίσω συνειδησιακά και ολικά τον εαυτό μας, θα ξεκινήσουμε πάλι από το 3, από το μεσήλικα και θα είμαστε οι ίδιοι. Δεν θα έχουμε μνήμη ούτε εμπειρία. Θα είμαστε ξανά ο μεσήλικας, εκείνος, είναι σαν να ξαναπαίζουμε ένα έργο από την αρχή. Είναι σαν να κάνουμε rewind, τα λέγαμε, την ταινία και να την ξαναβάζουμε. Δεν αλλάζει κάτι διαφορετικό, φίλοι μου. Απλά πάμε και ξαναπαίζουμε, θα λέγαμε, το έργο. Εκεί υπάρχει μια πολύ λεπτεπίλεπτη σημασία, γιατί υπάρχει μέσα μας ένα είδος, θα λέγαμε, ενθύμησης, ένα είδος ντεζαβού, ένα είδος να ξέρουμε τι θα γίνει η ζωή μας, ένα είδος αυθυποβολής, ένα είδος διέστησης. Εγώ θα παντρευτώ τόσο, θα πεθάνω 67, θα κάνω παιδιά, θα κάνω εκείνο, θα παντρευτώ μια ξαντιά. Κάτι μου το λέει μέσα μου, το μέλλον μου, τι θα γίνει. Πολλές φορές όλοι το έχετε κάνει. Έχετε γυρίσει ξανά, έχετε κάνει rewind και ξαναπαίζετε πολλές φορές. Και όχι μόνο μία, αλλά πολλές, θα λέγαμε, ζωές σας. Έχουμε τη δυνατότητα, σαν όντα πέμπτης και έκτης πυκνότητας, πολλές φορές να ανεβάζουμε εκεί τη συνείδησή μας και να ξαναδουλεύουμε, θα λέγαμε, στο χώρο της τέταρτης και τρίτης διάστασης, έτσι, σαν μια επανάληψη. Ελπίζω να γίνομαι κατανοητός. Βλέπετε λοιπόν ότι αυτό είναι ένα loop συγκεκριμένο, ένας κύκλος το οποίο κάνει, ένας κύκλος, σας ξαναλέω, είναι ακριβώς όπως η ταινία. Την ξαναβάζουμε πίσω και ξαναπαίζουμε, την ξαναβάζουμε πίσω και ξαναπαίζουμε. Καταλάβατε, το μόνο που έχει ξαναπαίξει και ξέρει, θα λέγαμε, ούτως ή άλλως, σας φαίνεται λίγο πιο οικείο, όλο αυτό το πράγμα που έχετε, θα λέγαμε, να παίξετε μπροστά σας. Όχι όμως ότι είστε διαφορετικοί και γυρίζετε πίσω με την εμπειρία και τη μνήμη, θα λέγαμε, του γέρου και ξαναπαίζετε σαν νέος. Όπως το ελληνικό που είχε μιλήσει με τον διάβολο και τον είχε κάνει νέο, δεν θυμάμαι τώρα πώς λέγεται ο τίτλος. Έτσι, δεν υπάρχουν, θα λέγαμε, αυτά τα πράγματα. Αυτά τα πράγματα υπάρχουν εν μέρη, θα λέγαμε, μέσα σε συγκεκριμένες, θα λέγαμε, ομάδες, σέκτες και μοιημένους αρνητικού τύπου ανθρώπους για να μπορούν να μεταλλάσσουν, θα λέγαμε, κρατώντας συνείδησή τους, διαφορετικά σώματα, αλλά όχι τα δικά τους. Έτσι, είναι κάτι άλλο που δεν θα μπούμε από εκεί πέρα, σε αυτές τις περίεργες, θα λέγαμε, τροποποιήσεις, θα λέγαμε, του Matrix που μπορεί να κάνει ο άνθρωπος, έτσι. Ούτε σε βαμπυριστικούς, το λέγαμε, τρόπους, οι οποίοι συμβαίνουν. Θα μπορούσα να επεκταθώ κι άλλο από εκεί, αλλά δεν είναι του παρόντος. Και στο τέλος, φίλοι μου, έχουμε το μερικό ταξίδι στον χρόνο. Ποιο είναι το μερικό ταξίδι στον χρόνο? Βλέπετε, έχω βγάλει το 1, 2, 3, 4, 5. Από το 5 γυρίζουμε στο 2 και όμως εκεί στο 5 κρατάμε, θα λέγαμε, σε παρένθεση ένα κομμάτι του 2. Αυτό δεν είναι τίποτα άλλο παρά η μνήμη μας. Η ενθύμηση. Στην πραγματικότητα λοιπόν, κάθε φορά που εμείς λέμε θυμάμαι κάτι, τι κάνουμε, φέρνουμε στο τώρα μας, τι, ορισμένα download που κάνουμε από τον παράλληλο εαυτό μας, που χρονικά είναι, θα λέγαμε, πιο μικρός, παραθυντολογικός. Όπως αυτό που σας είπα, ότι μπορούμε με τη φαντασία να κάνουμε download τον μελλοντικό εαυτό μας, τον ιδανικό εαυτό μας, τον πνευματικό εαυτό μας, τον αγγελικό εαυτό μας, τον πεπτοδιάστατο εαυτό μας, και να μπορούμε να έχουμε επικοινωνία, όπως ακριβώς συμβαίνει με αυτό που λέτε μνήμη. Βλέπετε λοιπόν ότι γυρίζει πίσω ένα κομμάτι, γι' αυτό λέω μερικό, ένα κομμάτι της συνείδησής μας ενώνεται συγχρονιστικά, αναλόγως στη δόνησή μας, γιατί αν δεν είσαι στη δόνηση δεν μπορείς να θυμηθείς. Οπότε πρώτα πιάνουμε τη δόνηση, συνειδητά ή ασυνείδητα πολλοί άνθρωποι, και έτσι έρχονται οι μνήμες. Γι' αυτό πάντα οι μνήμες είναι επιλεκτική λόγω δόνησης. Και αν καταφέρετε να ξέρετε την τόνισή σας, θα ξέρετε ότι μπορείτε να χειριστείτε, θα λέγαμε, ανάλογα τη μνήμη σας. Έτσι βλέπουμε λοιπόν ότι στο στάδιο, ότι αυτός που είναι τώρα το 5, ο ηλικιωμένος, ο γέρος, τι κάνει, θυμάται το 2, θυμάται το παιδί. Φεύγει ένα κομμάτι, θα λέγαμε,
της μνήμης του και πηγαίνει σε αυτή την παράλληλη, της συνείδησής του, συγγνώμη, και πηγαίνει σε αυτή την παράλληλη πραγματικότητα, όπου εκεί πέρα κάνει download μερικά στοιχεία, θα λέγαμε, από εκείνα τα γεγονότα και τις εμπειρίες, θα λέγαμε, του εκείνου του εαυτού. Παρ' όλα αυτά, περνάνε από το δικό του, θα λέγαμε, πρίσμα, για να μπορεί να κάνει και να ταξινομήσει και να κατηγοριοποιήσει και να καταλάβει καλύτερα ορισμένα μαθήματα για τα οποία έχει έλξη στη μνήμη του αυτόν τον παράλληλο εαυτό του. Σε εισαγωγικά, πολλοί άνθρωποι το κάνουν για τον τραυματισμένο, θα λέγαμε, παιδί. Έτσι λοιπόν, φίλοι μου, χρονοταξιδιώτες, καταλάβετε τι είναι τώρα η διάσταση, η πέμπτη διάσταση, που δεν μπορούμε από εδώ πέρα να την πούμε σαν εξέλιξη, γιατί η πέμπτη διάσταση, επειδή ανήκει τελείως μέσα στην αίσθηση του τώρα ή του χρόνου ή του κουβαντικού, θα λέγαμε, της κουβαντικής ύπαρξης, ενώ εμείς από εδώ την βλέπουμε σαν εξέλιξη, στην πραγματικότητα υπάρχει, θα λέγαμε, ήδη, και από εκεί πέρα θα μπορούσαμε να πούμε ότι διευθύνουμε όλο τον υπόλοιπο εαυτό που είναι από κάτω. Στην πραγματικότητα, όταν μπαίνουμε στην πέμπτη διάσταση, δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα ξύπνημα, μια απελευθέρωση, καθώς μπορούμε και κοιτάμε πολλούς παράλληλους εαυτούς μας, πολλές χρονογραμμές, από τις οποίες εμείς εστιαζόμαστε κάθε φορά, για να μπορούμε συνειδησιακά να δώσουμε ζωή σε κάθε ταινία, σε κάθε ταινία που κάνει ο προτζέκτορας ο δικός μας πάνω στο πανί. Να ξέρετε λοιπόν ένα πράγμα, όσο η τέταρτη διάσταση, θα λέγαμε, προχωράει και εξελιζόμαστε την τέταρτη διάσταση, είναι σαν να μπορούμε τη συνείδησή μας να το βάλουμε μέσα σε όλο, θα λέγαμε, το κουβάρι ή όλο το CD ή όλο αυτό οτιδήποτε κομμάτι, θα λέγαμε, υπάρχει η μνήμη και είναι γραμμένο όλο το έργο, ασχέτως τι παίζει στο προτζέκτορα. Ο προτζέκτορας, όπως είπαμε, είναι το 3D. Όταν εμείς έχουμε βάλει τη συνείδησή μας στο προτζέκτορα, αλλά τη φέρνουμε και μέσα, όταν τη φέρνουμε μέσα στην αποθήκη, εκεί υπάρχει ολόκληρο, θα λέγαμε, το έργο, ασχέτως ποια σκηνή δείχνει στο προτζέκτορα. Αυτά, φίλοι μου χρονοταξιδιώτες, σχετικά με την πέμπτη διάσταση και το ταξίδι στον χρόνο, ειρήνη σε όλους.